Ένας Κύπριος 82 ετών και η σύζυγός του 76 ετών. Θα πάμε κατευθείαν σε έδωσα σύνταξης και τον Χρήστο Μιχάλαρο, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες. Χρήστο, καλησπέρα, ορίστε. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η παράνομη οργάνωση ειδικευόταν στην παρασκευή και διακίνηση λαθρέων καπνικών προϊόντων και, όπως είπες, εγκέφαλοι ήταν ένα ζευγάρι Κυπρίων, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Μιλώντας στο Σίγμα Live, εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε ότι οι δύο Κύπροι διέμεναν σε σπίτι στον ίδιο χώρο όπου ήταν και το εργοστάσιο. Πρόκειται για έκταση 20 στρεμμάτων στο Κοροπή Αττικής, εντός της οποίας υπήρχαν αποθήκες, χώροι στάθμευσης, καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή λαθρέων τσιγάρων. Εμπλεκόμενα φέρεται να είναι και τα δύο παιδιά του ζεύγου, τα οποία καταζητούνται στην Κύπρο. Ναι. Δεν πρόκειται για μια μικρή σπήρα, έτσι, Χρήστο? Όντως, συνολικά έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 19 άτομα, εκ των οποίων οι τρεις είναι Κύπροι, 16 Ουκρανοί ηλικίας από 21 έως 82 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμα ένα άτομο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις του τελωνιακού κώδικα, του νόμου περί ΦΠΑ αλλά και του νόμου περί αρχαιοτήτων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν αρχαία αντικείμενα που χρονολογούνται από το 2000 π.Χ. Επίσης, στην κατοχή της πύρας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 15 εκατομμύρια τσιγάρων και φίλτρων, 15 τόνοι καπνού και υπερσύγχρονα μηχανήματα ολοκληρωμένης παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων. Η παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης πρέπει να πούμε ότι στέρισε από το ελληνικό δημόσιο δασμούς και φόρους που σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Στους ενεργειακούς σχεδιασμούς στην Κυπριακή ΑΟ.